Κύριε Σταφανή. Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να σταθώ πάνω σε αυτό το οποίο είπατε. Όταν έχεις περάσει 44 χρόνια σε ένοπλες δυνάμεις υπηρετώντας την πατρίδα, έχοντας ξεκινήσει από τις στρατιωτικές σχολές, σχολεία, μονάδες, 23 μεταθέσεις, καταλαβαίνετε ότι έχεις μια πολύ ζεστή σχέση με το προσωπικό και αυτό τελικά είναι που μετρά και είναι σημαντικό. Και αυτό τελικά μένει μετά από όλα αυτά τα οποία κάνεις. Κάνει κανείς. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Τι κάνουμε με την Τουρκία. Η οποία Τουρκία, όπως ξέρετε πολύ καλά, καλύτερα από εμάς, κάθε μέρα ανεβάζει τον πύχη των προκλήσεων. Πριν δούμε οτιδήποτε, χθες ανακοινώθηκε το ίδιο το Υπουργείο Άμυνας και Εξωτερικών. Έδωσε στη δημοσιότητα τις επιστολές που έστειλε από την πλευρά της Τουρκίας ο κ. Τσαβούσογλου σε Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, ΗΠΑ. Τι περιείχαν, όσο μπορείτε πιο σύντομα, αυτές οι επιστολές που προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της Αθήνας? Ξεκινώ λέγοντας ότι η στάση της Τουρκίας πλέον έχει γίνει τοξική. Έχει γίνει το λεκτικό το οποίο χρησιμοποιεί είναι πέρα από κάθε λογική και βεβαίως. Είπε πολύ σωστά ο κύριος Δένδιας ότι δεν είναι δυνατόν να απαντήσεις με λογική σε αυτά τα οποία λέει η Τουρκία. Και εκτός από την λογική αντιπαράθεση υπάρχει και η νομική αντιπαράθεση. Ούτε με νομικά επιχειρήματα είναι δυνατόν να απαντήσεις. Διότι αυτά τα οποία λέει είναι πέρα από κάθε αλήθεια, η αλήθεια έχει ξεπεραστεί και πέρα από κάθε βάση που μπορεί να στηριχθεί σε μια λογική ανάλυση και εξαγωγή συμπερασμάτων. Στη λογική αυτή των επιστολών έχει απαντήσει και απαντά συνεχώς η ελληνική κυβέρνηση. Θα ήθελα να πω ότι και η Ελλάδα έστειλε επιστολές πριν από κάποιους μήνες, οι οποίες ήταν εμπεριστατωμένες με νομικά επιχειρήματα, με ιστορικά επιχειρήματα. Και η Τουρκία, θέλοντας και αυτή να το κάνει αυτό, έστειλε κάποιες επιστολές οι οποίες χαρακτηρίζονται και από μία προχειρότητα. Ο τρόπος με τον οποίο έχουν συνταχθεί και τα επιχειρήματα τα οποία έχουν χρησιμοποιήσει δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν. Λογικά. Θα ήθελα να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό, πάνω στη στάση της Τουρκίας και στην τοξικότητά της. Να δούμε λίγο το χάρτη της Ευρώπης και τον παγκόσμιο χάρτη. Έχουμε τον πόλεμο, ο οποίος αυτή τη στιγμή υπάρχει σε εξέλιξη στην περιοχή της Ουκρανίας, με την Ρωσία να έχει εισβάλει εκεί. Μπορούμε να φανταστούμε λίγο τι θα γίνει στην Ευρώπη και τι θα γίνει στην παγκόσμια ισορροπία, εάν η Τουρκία κάνει αυτό το οποίο λέει πραγματικότητα? Δηλαδή, αν έχουμε ακόμα μία σύραξη στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Αυτό απειλεί η Τουρκία αυτή τη στιγμή. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή απειλεί τη συνοχή του ΝΑΤΟ, τη συνοχή της Ευρώπης. Και αυτό είχε γίνει αντιληπτό πλέον. Εκεί βάσισα και το χαρακτηρισμό των οποίων έκανα ότι η στάση της Τουρκίας πλέον είναι τοξική. Μπορεί όμως πράγματι, υπάρχει τέτοια πιθανότητα να γίνει σύραξη. Ξέρετε, σε όλη την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά συνολικά και την Ευρώπη, έχει πάρα πολλά και πάρα πολύ ωραία νησιά. Δεν υπάρχει κανένα άλλο νησί όμως που να γειτονεύει με την Τουρκία. Δεύτερος, τρίτος μεγαλύτερος στρατός στο ΝΑΤΟ και με τον αρχηγό της χώρας να λέει «Περιμέντε, θα έρθουμε κανένα βράδυ». Η απόσταση από την λεκτική τοξικότητα στην επιχειρησιακή τοξικότητα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και βεβαίως εύκολα λες λόγια, δύσκολα κάνεις έργα. Η Ελλάδα είναι έτοιμη σε κάθε επίπεδο να αντιμετωπίσει κάθε απειλή της Τουρκίας. Το κάνει αυτό στο διπλωματικό πεδίο και είναι σε θέση να το κάνει στο επιχειρησιακό πεδίο. Όταν έρχεται η ώρα να ξεπεράσουμε τα όρια και να πάμε σε μια επιχειρησιακή αντιπαράθεση, πολύ λίγο μετράνε αυτό που είπατε πριν, το πόσο μεγάλη είναι μια χώρα. Εάν ήταν έτσι, τότε η Ουκρανία θα έπρεπε να είχε παραδοθεί στην Ρωσία πριν ξεκινήσουν οι επιχειρήσεις. Και βεβαίως η Ελλάδα δεν είναι Ουκρανία. Η Ελλάδα είναι πολύ πιο δυνατή, είναι πολύ πιο έτοιμη, πολύ πιο επιχειρησιακά ολοκληρωμένη. Τα οπλικά της συστήματα είναι σε άριστη κατάσταση και το σημαντικότερο, το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, αλλά και όχι μόνο, και των σωμάτων ασφαλείας, έχει τέτοιο ηθικό και τέτοια εκπαίδευση η οποία καθημερινά αποδεικνύεται. Στο πεδίο. Υποθέτω πάντως ότι η Τουρκία, μία από τις επιδιώξεις της είναι αυτό, δηλαδή να τραβήξει τόσο πολύ το σκηνή που να γίνει ένα ατύχημα. Γιατί μπορεί η διπλωματία να έχει την ψυχραιμία, άλλωστε αυτό είναι το χαρακτηριστικό της και την υπομονή, ενδεχομένως όμως κάποια στιγμή, πάντα λόγω ατυχήματος, να προχωρήσει σε κάτι άλλο. Πολύ σωστά το θέτετε. Έχουμε τεράστια εμπιστοσύνη στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Είναι πολύ καλά εκπαιδευμένοι, έχουν πολύ υψηλό ηθικό, έχουν ηρεμία και αποφασιστικότητα. Και έχεις ηρεμία και ψυχραιμία όταν ξέρεις τι κάνεις. Όταν δεν ξέρεις τι κάνεις, όταν δεν είσαι προετοιμασμένος, όταν δεν έχεις αναλύσει αυτό το οποίο προσπαθεί ο άλλος να σου περάσει, τότε αντιδράσεις σπασμωδικά. Οι Έλληνες έχουν δείξει ότι έχουν και την ψυχραιμία και την αποφασιστικότητα να αντιμετωπίσουν κάθε πρόκληση. Και το κάνουμε αυτό. Τα τελευταία 3,5 χρόνια αυτό κάνουν οι ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας. Στέκονται στο ύψος τους, προσωπικό πολύ εκπαιδευμένο, πολύ έμπειρο, με σωστές αποφάσεις. Τώρα, επιχειρησιακά, θυμίζω ότι στους τηλεθεατές, δηλαδή, το ξέρετε πολύ καλά, ότι στον πόλεμο Αρμενίας-Αζερβαϊτζάν απέκτησαν μια υπεραξία με την συμμετοχή τους εκεί, τα τουρκικά ντρόουν, τα Μπαϊρακτάρ. Τώρα είχαμε ένα δημοσίευμα χθες, διαψεύτηκε βέβαια συνέχεια από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ότι αποκτήσαμε κι εμείς μια κάποια τεχνογνωσία με κάποιο τουρκικό ντρόουν που μας έδωσε η Λιβύη. Δεν ξέρω αν ισχύει κάτι τέτοιο, ποια είναι η δική σας ενημέρωση. Να σταθούμε όλοι στην απάντηση που έδωσε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Είναι λιτή. Είναι όπως πρέπει να είναι μια απάντηση, να σταθούμε εκεί. Εμείς κάνουμε τεράστια πρόοδο και η πρόοδος στον τομέα των UAVs και η πρόοδος είναι ολιστική. Δηλαδή, πανεπιστήμια, εταιρείες έρχονται να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα το οποίο έχει τεθεί από τις ένοπλες δυνάμεις, όπου αυτές έχουν καθορίσει τα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν αυτά τα συστήματα. Άρα λοιπόν είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Επίσης, να πω και κάτι άλλο επιχειρησιακό. Το πιθανό πεδίο αντιπαράθεσης στο αρχιπέλαγος του Αιγαίου, στο Αιγαίο, δεν είναι ίδιο με ένα πεδίο αντιπαράθεσης πάνω από έναν χερσαίο χώρο όπου εκεί υπάρχουν σύνορα. Εδώ έχουμε πάρα πολλά νησιά. Τα νησιά επάνω έχουν πάρα πολλά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, τα οποία μπορούν να παρεμβάλλουν σε κάθε UAV το οποίο πετά. Άρα λοιπόν δεν είμαστε, να το πω διαφορετικά, είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε το οποιοδήποτε τέτοιο παρόμοιο σύστημα που έχουν οι Τούρκοι. Εγώ θα πάω πίσω στις επιστολές για να ρωτήσω αν με αυτές προσπαθεί ο Τούρκος Πρόεδρος, η πλευρά της Τουρκίας, να διεθνοποιήσει το ζήτημα και τις σχέσεις που έχει αυτή τη στιγμή μαζί με την Ελλάδα. Είναι κάτι που έχει κάνει η χώρα μας, έχει προηγηθεί σε αυτό με επιτυχία. Νομίζω δεν είναι τυχαίες και η Γαλλία, η στήριξή της και οι Ηνωμένες Πολιτείες με το State Department χθες να λέει ότι δεν αμφισβητείται η κυριαρχία των ελληνικών νησιών. Θεωρείτε ότι όντως πάει να κάνει κάτι τέτοιο? Και το άλλο ερώτημα, πόσο σοβαρά μπορούμε να πάρουμε αυτή τη στήριξη από τις ΗΠΑ, από τη Γαλλία και από την Ευρώπη γενικότερα, όταν όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στις επιπτώσεις του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Έχει αντιμετωπίσει ένα δύσκολο χειμώνα, να διοποριστεί στην ουσία, να ζεσταθεί στην ουσία η Ευρώπη. Να ξεκινήσω από το πρώτο ερώτημά σας. Ο Ερντογάν ανέλυσε τη στάση της Ελλάδος, ενοχλήθηκε πάρα πολύ από την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στη γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών και από το αποτύπωμα που άφησε η ομιλία του εκεί, και θεώρησε ότι μπορεί να κάνει επιτυχώς το ίδιο. Είδε ο Ερντογάν από τη στάση της Ελλάδος στο διπλωματικό πεδίο να αλλάζει η στάση της Ευρώπης απέναντι στην Τουρκία. Και κατάλαβε ότι πλέον η Ελλάδα κατάφερε. Το πρόβλημα δεν είναι πλέον ελληνοτουρκικό, είναι Τουρκία με το διεθνή παράγοντα. Ο Ερντογάν λοιπόν αυτό θέλησε να το εκμεταλλευτεί. Του είπαν οι αναλυτές του ότι είναι μια καλή προσέγγιση, ακολούθησε και εσύ το ίδιο. Τα επιχειρήματα όμως τα οποία έχουμε εμείς είναι ιστορικά, νομικά αδιάσυστα. Και δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει κάποιος. Σε αντίθεση αυτού, τα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιεί η Τουρκία είναι περισσότερο. Να χρησιμοποιήσω μια λέξη όμορφη, είναι συναισθηματικά σε σχέση με την Τουρκία και περισσότερο προσπαθεί να αγγίξει το συναισθηματικό κόσμο των Ευρωπαίων για να μπορέσει να βρει μια λύση. Να μην ξεχνάμε ότι ο Ερντογάν το κάνει αυτό γιατί έχει ανεβάσει πάρα πολύ τον πύχη και στο εσωτερικό του. Προσπαθεί να ενεργοποιήσει το ακροδεξιό κομμάτι του τουρκικού εκλογικού σώματος, προσπαθώντας να το πάρει με το μέρος του, και γι' αυτό και χρησιμοποιεί αυτό το λεκτικό. Θέλει λοιπόν, γιατί έχει πιεστεί πάνω σε αυτό, του λένε λες διάφορα πράγματα και δεν τα κάνεις. Θέλει λοιπόν να δείξει και στο εσωτερικό του ότι κάνει κάποια πράγματα. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας. Ναι. Κατά πόσον οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι θα μας βοηθήσουν, λαμβάνοντας υπόψη τον σε εξέλιξη πόλεμο και τις επιπτώσεις του? Θα μας βοηθήσουν διότι, πρώτον, εάν συμβεί κάτι χειρότερο, κάτι το οποίο προσομοιάζει με το τι γίνεται μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, εδώ η κατάσταση για την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεπεράσει τα όρια της. Άρα λοιπόν δεν θέλουν να επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Και αυτό το είδαμε, βεβαίως και το είδαμε. Το είδαμε με τη στάση που τηρεί το State Department απέναντι σε όσα δηλώνει η Τουρκία. Το είδαμε με τη στάση της Γαλλίδας Υπουργού που ήρθε εδώ. Το βλέπουμε με τη στάση της Γερμανίας. Το βλέπουμε με όλα αυτά τα οποία λένε οι Ευρωπαίοι. Αλλά θα ήθελα να πω κάτι σε αυτό. Εάν εμείς δεν είμαστε έτοιμοι σε κάθε επίπεδο, διπλωματικό, οικονομικό, στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κόσμου, στη συνοχή που πρέπει να έχουμε μεταξύ μας σαν Ελλάδα, στο επιχειρησιακό κομμάτι, κανείς δεν πρόκειται να έρθει να μας βοηθήσει. Πρώτοι εμείς θα πρέπει να είμαστε δυνατοί και έτοιμοι, που είμαστε, και μετά όλα τα υπόλοιπα θα γίνουν. Τώρα, να μην λέω στο επιχειρησιακό κομμάτι, γιατί δεν είναι ανάγκη να έρθει την Πονιά νύχτα που φαντάζομαι και εγώ ότι πιο πολύ έτσι, γαυγίζει παρά δαγκώνει ο Ερντογάν, με επιτραπεί έκφραση σε αυτό. Είναι μια σειρά από projects, από έργα πολύ μεγάλα, στην Ανατολική Μεσόγειο, στο οποίο συμμετέχει η Ελλάδα, το οποίο είναι από σχεδιασμό αυτή τη στιγμή. Ο EastMed, είπε η τελική εταιρεία Eni, θα προχωρήσει. Καλώδιο σύνδεση ηλεκτρική διασύνδεση Αιγύπτου-Ελλάδα έχει ανακοινωθεί. Σύνδεση Ισραήλ-Κύπρο-Ελλάδα έχει επίση ανακοινωθεί. Καλώδιο μεταφορά δομένα με Σαουδική Αραβία έχει επίση ανακοινωθεί. Είναι 5-6 τέτοια μεγάλα έργα που όλα έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Περνάνε μέσα από μια ΑΟΣ, την οποία η Τουρκία θεωρεί δική της. Βέβαια, θεωρεί ότι μέχρι την Λιβύη φτάνει ΑΟΣ, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Οπότε, αν προχωρήσει αυτά τα έργα, υποθέτω ότι θα κάνει αυτό που έχει ξανακάνει, να στείλει τα πολεμικά, που έχει κάνει ξανακάνει, ΑΟΣ της Κύπρου δηλαδή, να στείλει τα πολεμικά της πλοία, να παρενοχλήσουν τα ερευνητικά και ό,τι άλλα σκάφη συμμετέχουν σε αυτές τις εργασίες. Εξαιρετικό το σχολείο σας. Θα ήθελα να προσθέσω σε όλα αυτά τα οποία είπατε και το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, το οποίο τη συγκεκριμένη περίοδο αποκτά μια τελείως ξεχωριστή και υψηλή στρατηγική σημασία. Και το βλέπουμε αυτό μετά από τη στάση της Τουρκίας σε σχέση με τα στενά. Πενταπλασιάζει το φόρο που πρέπει κάποιος να πληρώσει ένα πλοίο για να περάσει τα στενά, και αυτό δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα στην ναυσιπλοεία και στη μεταφορά των σιτηρών, αλλά και στη μεταφορά των λοιπών αγαθών. Βλέπουμε λοιπόν πόσο σημαντική γίνεται στον όλο στρατηγικό σχεδιασμό η Ελλάδα. Τι σημαντικό έχει κάνει η Ελλάδα και τι έχει να προσφέρει η Ελλάδα, τι προσφέρει η Ελλάδα στη διεθνή κοινότητα. Τις εξαιρετικές σχέσεις που έχει δημιουργήσει με το περιβάλλον της, τόσο με τις χώρες της Βαλκανίου, όσο και τις χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, αλλά και τις χώρες Μέσης Ανατολής και Αφρικής. Οι εξαιρετικές σχέσεις σε κάθε επίπεδο κάνει όλους να καταλάβουν ότι εδώ δεν μιλάμε, όλα αυτά που περιγράψατε, δεν είναι συμφέροντα μόνο της Ελλάδος. Είναι συμφέροντα της διεθνούς κοινότητας. Μέσω όλων αυτών των εξαιρετικών που είπατε, δεν εξυπηρετείται η Ελλάδα. Εξυπηρετείται και η Ελλάδα, αλλά και η διεθνής κοινότητα. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ταυτότητα, με μια παράλληλη στρατηγική στοχοθεσία, η οποία υλοποιείται από την σύμπραξη όλων αυτών των χωρών. Άρα το να μας βοηθήσει η Γαλλία δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ελλάδος μόνο. Εξυπηρετεί και τα δικά της συμφέροντα των εταιριών που είναι εκεί. Ναι. Η απάντηση λοιπόν στο ερώτημά σας είναι ότι ναι, θα μας βοηθήσουν, γιατί βοηθάνε τους εαυτούς τους. Και πολύ όμορφα η Ελλάδα, πολύ σωστά, πολύ στρατηγικά το αντιλήφθηκε πολύ έγκαιρα αυτό και σύναψε συμφωνίες οι οποίες να είναι, να χρησιμοποιήσω μια έκφραση, win-win. Να παρέχουν στοιχεία νίκης και για τις δύο τις πλευρές, την Ελλάδα και αυτούς με τους οποίους συνεργάζεται. Θα ήθελα να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι σημαίνει τη μετάφραση της φράσης του Ερντογάν «Η Δύση κάνει λάθος που δεν παίρνει στο σοβαρά τη Ρωσία». Ο Ερντογάν είπε και κάτι άλλο χειρότερο από αυτό, ότι η Δύση και η Ευρώπη πληρώνει τις επιλογές της σε σχέση με τη Ρωσία. Όπως το περιγράφει το λεκτικό σας, κατηγορεί την Ευρώπη, ναι, για τη στάση που έχει έναντι στη Ρωσία. Δηλαδή, ο κύριος Ερντογάν θα ήθελε κάποια χώρα να επιτεθεί σε κάποια άλλη ανέτεια και η Ευρώπη να κλείσει τα μάτια. Σκεφτόμενος και ο ίδιος δικές του αναθεωρητικές τάσεις στην περιοχή του. Και δεν αναφέρομαι στην Ελλάδα. Κοιτάξτε τι θέλει να κάνει στη Συρία αυτή τη στιγμή. Θέλει σε όλο το μήκος των νοτίων συνόρων του να φτιάξει μια ζώνη βάθους 30 χιλιόμετρων και εκεί μέσα να περιορίσει, λέει ο ίδιος, τους μετανάστες, φωτίζει όμως το κουρδικό στοιχείο που είναι εκεί. Και βλέπει ότι δεν το επιτρέπει ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, μα ούτε και η Ρωσία με την οποία υποτίθεται ότι έχει στενές σχέσεις. Κοιτάξτε τι προσπαθεί να κάνει στη Λιβύη. Κοιτάξτε τι προσπαθεί να κάνει, το περιγράψατε πριν, στον Ακόρνο Καραμπάχ. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η στάση του αυτή, πρώτον, εξυπηρετεί τα σχέδια της Ρωσίας, δηλαδή η Ρωσία βρίσκει στην περιοχή της Ευρώπης ένα σύμμαχο να μιλάει για αυτήν, και δευτερευόντως εξυπηρετεί τα δικά του στρατηγικά σχέδια. Σκεφτόμενος ότι αν ο ίδιος κάνει κάτι παράλληλο, κάτι παρόμοιο, θα έχει την Ευρώπη απέναντί του. Υπάρχει περίπτωση πέρα από αυτές τις στενές σχέσεις που είπατε και τη συμμαχία που έχει με την Ρωσία να το πάει λίγο παραπέρα, δηλαδή με αυτή τη δήλωση να θέλει να πει ότι αν γίνει κάτι, εγώ παίρνω αυτή τη θέση, πολύ συγκεκριμένη θέση, απέναντι στην Ευρώπη, μέλος οποίας δεν είμαι. Αφήστε τον ΝΑΤΟ στην άκρη, γιατί πολλές φορές φαίνεται να το αμφισβητεί και τον ΝΑΤΟ να τηρεί μια περίεργη στάση, αλλά μην το σχολιάσουμε τώρα. Είναι λοιπόν μία ανάγνωση αυτής της δήλωσης αυτή. Ο Ερντογάν, να αναλογιστούμε ότι δεν έχει ψηφίσει τα μέτρα. Δεν έχει συμμετέχει στις κυρώσεις της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ εναντίον της Ρωσίας. Ναι, μεν παίζει, σε εισαγωγικά το παίζει, με τα Μπαϊρακτάρ. τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, δίνοντάς τα στην Ουκρανία, αλλά δεν τους δίνει όλους τους κωδικούς έτσι ώστε να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν πλήρως. Έχει μια στάση, βλέπουμε σε κάθε πρόβλημα το οποίο αναφύεται, προσπαθεί να κερδίσει από αυτό. Τα σιδηρά θέλει να κάνει το μεσολαβητή. Το πυρηνικό εργοστάσιο θέλει να κάνει το μεσολαβητή. Τα όπλα το ίδιο. Και βεβαίως έρχεται να μαλώσει την Ευρώπη για τη στάση την οποία κρατά. Είναι μια πολιτική η οποία έχει χαρακτηριστεί εδώ και χρόνια αυτή του επιτίδιου ουδέτερου, ο οποίος προσπαθεί κάθε φορά, εξετάζοντας το ποιος νικά, να πάρει το μέρος τελευταία στιγμή του νικητή, έτσι ώστε να έχει τα μέγιστα ωφέλη. Τώρα, εγώ θέλω να δώσω κάτι τελευταίο. Υπάρχει ο κανονικός πόλεμος, σαν αυτό που γίνεται μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας μετά τη ρωσική εισβολή. Υπάρχει και υβριδικός πόλεμος, σαν αυτόν που κατηγορεί η ελληνική κυβέρνηση ότι κάνει ο Ταγίπ Ερντογάν, αξιοποιώντας τους μετανάστες, εργαλοποιώντας, όπως λέει συγκεκριμένα, τους μετανάστες και πρόσφυγες που υπάρχουν στο έδαφος της Τουρκίας. Σε αυτό το κομμάτι, μήπως θα πρέπει να μας ανησυχεί περισσότερο, μήπως να δούμε κάποια έξαρση είτε στη θάλασσα είτε στη στεριά? Εδώ και αρκετό καιρό πλέον έχουμε μπει σε μορφές υβριδικού πολέμου. Πλέον ο στόχος του κάθε αντιπάλου δεν είναι τα στρατεύματα στο πεδίο, όσοι φοράνε στολή, αλλά οι ψυχές των ανθρώπων, οι οποίες βρίσκονται στα μετώπισθεν, και οι ψυχές των ανθρώπων και τα μυαλά τους και οι καρδιές τους, αλλά και η ηγεσία η οποία λαμβάνει τις αποφάσεις. Να θυμηθούμε το αρχικό στρατηγικό σχέδιο του Πούτιν, που ήταν η κατάληψη του Κιέβου και η αλλαγή της κυβέρνησης. Ήταν σαφέστατος στρατηγικός πολιτικός στόχος. Άρα λοιπόν, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή είναι η στόχη πλέον, καταλαβαίνουμε ότι χρησιμοποιούμε υβριδικές μορφές πολέμου. Δηλαδή, τι είναι ο υβριδικός πόλεμος? Είναι ένας πόλεμος ο οποίος χρησιμοποιεί και άλλα μέσα εκτός των κυρίων στρατιωτικών συστημάτων. Τι κάνει ο Ερντογάν? Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή έχει προσωποποιήσει ως κακό την Ευρώπη και τον κύριο Πρωθυπουργό της χώρας και προσπαθεί με συνεχείς επιθέσεις, όχι εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης, όχι εναντίον των Ελλήνων πολιτών, αλλά εναντίον του Πρωθυπουργού, θέλοντας να μειώσει την προσωπικότητά του, θεωρώντας ότι αν πάει σε μια συζήτηση μαζί του, ο Πρωθυπουργός της χώρας θα είναι αποδυναμωμένος. Και δίνοντας και συμβουλές στους Έλληνες ποιο να ψηφίσουν, τι οπλικά συστήματα να πάρουν και τι να επισκεφθούμε. Επιτρέπεται να επισκεφτείτε αυτό το νησί, δεν επιτρέπεται να επισκεφτείτε το άλλο. Αυτά είναι πράγματα όχι τοξικά, είναι πέρα από κάθε λογική. Εμείς έρχομαι στο θέμα. Το μεγάλωσα λίγο στο θέμα της απάντησης για την εργαλειοποίηση των μεταναστών. Αυτό το βλέπουμε από την πρώτη μέρα που η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ανέλαβε τις τύχες της χώρας το 2019. Από 7 του μηνός έγιναν οι εκλογές, από τις 8 του μηνός αυξήθηκαν, διπλασιάστηκαν και τριπλασιάστηκαν οι πιέσεις στη χώρα μας από την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού. Το ίδιο κάνει και τώρα. Και το κάνει και τώρα προσπαθώντας να αλλάξει τακτική, να αλλάξει στρατηγική. Βλέπουμε ότι έχει στοχοποιήσει όχι μόνο τα νησιά τα οποία βρίσκονται στα ανατολικά, αλλά και τα πιο πίσω νησιά. Χθες είδαμε μια προσπάθεια στην Κρήτη. Είδαμε στα Κύθυρα 3 προσπάθειες. Ναι. Και βλέπουμε μια τελείως διαφορετική αλλαγή. Εμείς έχουμε γνώση γι' αυτό, διεθνοποιούμε το θέμα, το αντιμετωπίζουμε με μεγάλο σεβασμό προς την ανθρώπινη ζωή όλων αυτών των ανθρώπων οι οποίοι χρησιμοποιούνται από τον Ερντογάν. Και το ερώτημα του τελευταίου, συγγνώμη Κώστα, είναι: ωραία, πότε θα σταματήσει λοιπόν ο Ερντογάν? Κάποιοι υποστηρίζουν μέχρι τις εκλογές. Είναι και η οικονομία της χώρας χάλια, πρέπει να τονώσει το ηθικό των πολιτών, άρα έχει βγάλει αυτό το πρόσωπο. Εσείς αυτό το συμμερίζεστε? Όχι. Μην ξεχνάμε ότι η πολιτική της Τουρκίας είναι μια σταθερή πολιτική. Ο ίδιος ο Ερντογάν κυβερνά 21 χρόνια. Έχει μια μακρόπνοη στρατηγική, την οποία δεν τη βλέπουμε να αλλάζει. Η μεγάλη στρατηγική του είναι η ίδια. Αλλάζουν οι τακτικισμοί. Τη μία λέει θα μιλήσω, την άλλη λέει θα συνεννοηθώ, την άλλη δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να τα πούμε και αμέσως μετά το ίδιο λεκτικό. Δεν μιλάω, δεν θέλω τίποτε, θα έρθουμε νύχτα κλπ. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι στρατηγική είναι η ίδια, τακτικισμοί αλλάζουν. Εάν αλλάξει η πολιτική κατάσταση στην Τουρκία, εκτιμώ ότι ίσως μπορεί να είναι και χειρότερη η κατάσταση από ό,τι είναι τώρα με τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν βλέπει τη θέση της χώρας του ως μια χώρα πρώτη στο μουσουλμανικό κόσμο. Οι υπόλοιποι που θα έρθουν θα βλέπουν τη θέση της χώρας τους ως μια θέση πρώτη στον δυτικό κόσμο. Άρα λοιπόν ίσως είναι η χειρότερη κατάσταση. Η Ελλάδα όλα αυτά τα συνεκτιμά, τα αναλύει και προετοιμάζεται ανάλογα. Καταλαβαίνω ότι θα κλείσουμε και θα ήθελα να πω κάτι τελευταίο, ναι, εάν έχετε τη δυνατότητα. Ναι. Εμείς έχουμε ένα όπλο, το οποίο όπλο ως Ελλάδα είναι πάντα δυνατό όταν ενεργοποιείται. Ποιο είναι αυτό το όπλο? Η συνοχή μας και η αγάπη για την πατρίδα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βγάλουμε από μια λογική του ότι όποιος αγαπά την πατρίδα είναι ακροδεξιός. Να θυμίσω ότι παλαιότερα, εάν έλεγε στον εθνικό ύμνο ή έβλεπες με συγκίνηση την ελληνική σημαία, χαρακτηριζόσουν ως ακροδεξιός. Όχι. Η σημαία, η πατρίδα, ο εθνικός μας ύμνος είναι πράγματα που χαρακτηρίζουν τους Έλληνες και οι Έλληνες αγαπάνε την πατρίδα. Πρέπει λοιπόν ως brand name την Ελλάδα να τη σηκώσουμε. Έχουμε μια υπέροχη χώρα με υπέροχους ανθρώπους, με υπέροχες δυνατότητες. Αν αυτό το αναλογιστούμε, είμαστε πάρα πολύ δυνατοί. Ευχαριστούμε πολύ. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμός για την υποστήριξη.